Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα βρεθεί την ερχόμενη Τρίτη 14 Μαρτίου ο Υπουργός Μεταφορών Χρήστος Πύρτζης, προκειμένου να εγκαινιάσει τον κάθετο άξονα 75 της Εγνατίας Οδού Κομωτινής Νυμφαίας Έλληνο-Βουλγαρικών Συνόρων. Ο κάθετος άξονας Κομωτινή Νυμφαία Έλληνο-Βουλγαρικά Σύνορα αποτελεί μέρος του πανευρωπαϊκού άξονα Γιοταχή και συνδέει την Εγνατία Οδό με τον συνοριακό στιθμό Μάζακα στη Βουλγαρία και το κύριο οδικό δίκτυο της Βουλγαρίας. Η ολοκλήρωση της κατασκευής του άξονα αποτελεί έργο προτεραιότητας σε εθνικό επίπεδο, καθώς συμβάλλει στη σύνδεση της Βόρειας Ελλάδας με την Βουλγαρία και άλλες βαλκανικές χώρες και στην αύξηση της προσπελασιμότητας των περιοχών που διατρέχει ενισχύοντας την εθνική αναπτυξιακή στρατηγική στον τομέα των μεταφορών. Κοιτάξτε, έχει ολοκληρωθεί ο άξονας. Τα τελευταία 6 χιλιόμετρα που αρχίζουν από τον άξονα της Εγνατίας Οδού και προς την Ιθέα θα παραδώσουμε στην κυκλοφορία την επόμενη Τρίτη. Με αφορμή λοιπόν αυτή την παράδοση στην κυκλοφορία θα έρθει να εγκαινιάσει το έργο ο Υπουργός. Mm-hmm. Πέρα από αυτό βέβαια ο Υπουργός να σας πω ότι θα μείνει στην περιοχή, θα μείνει στην Κομωτινή και την Τρίτη και την Τετάρτη. Την Πέμπτη θα αναχωρήσει από εκεί, οπότε θα έχει συνεργασία, συναντήσεις και με τους φορείς της περιοχής. Επίσης, μιλώντας στο ένα τσάνελ, ο πρόεδρος της Εγνατίας ΑΕ, Απόστολος Αντωνούδης, έκανε λόγο για τα νέα διόδια που θα εγκατασταθούν στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και τα νέα, μάλλον, είναι δυσάρεστα, καθώς το ΤΑΙΠΕΔ προτείνει ακόμα περισσότερα διόδια, ακόμη και πλευρικά. Τα νεότερα είναι χειρότερα. Δηλαδή? Από ό,τι τότε. Πέρα λοιπόν από τους σταθμούς διοδίων, τους οποίους ξέραμε στην Καβάλα και στην Μέστη. Να σας πω ότι το ΤΑΙΠΕΔ προτείνει ακόμα ένα σταθμό που είναι στο Αλβάνιο και βέβαια προτείνει να τοποθετηθούν και πλευρικοί σταθμοί διοδίου. Άρα λοιπόν τα νέα είναι δυσάρεστα. Όσον αφορά τους πλευρικούς σταθμούς είναι κάτι το οποίο θα αντιμετωπιστεί και φαντάζομαι την επόμενη εβδομάδα θα πάρθει κεντρικά απόφαση για το αν θα προχωρήσει αυτή η απέτηση του ΤΑΙΠΕΔ, όπως επίσης και για το Αρβάνι που αφορά την περιοχή της συγκεκριμένη. Τα είναι με τοπικά που είναι πάνω στον άξονα. Τα πλευρικά είναι σε κάθε κόμβο να τοποθετηθούν διόδια έτσι ώστε κάποιος ο οποίος βγαίνει από τον αυτοκινητόδρομο ή μπαίνει στον αυτοκινητόδρομο να πληρώνει. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι ναι, γίνεται πιο αναλογικό το σύστημα, ενδυνάμει για κάποιες περιοχές και για κάποιον ο οποίος έχει πομποδέκτες ή ηλεκτρονικές κάρτες, όπου θα αφαιρείται και θα χρεώνεται το ακριβές κομμάτι το οποίο θα διανύει, αλλά παρόλα αυτά αποτελεί μια επιβάρυνση γιατί καταλαβαίνει κάποιος εύκολο ότι κάποιος μπορούσε σήμερα να μπει σε ένα κόμβο, να βγει από 10, 20, 30 χιλιόμετρα σε κάποιον άλλον. Και αν δεν συναντούσατε με τοπικά διόδια, αυτή τη διαδρομή θα την έκανε δωρεάν.